Με όλα αυτά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε. Ο κύριος Βαγγέλης Πλάκας από την εφημερίδα Μακεδονία και την TV 100. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Είπατε στην εισήγησή σας πως πρέπει να συνεννοηθούμε, είμαστε μεγάλα παιδιά. Όπως βέβαια ερμήνευσα από την τοποθέτησή σας συνέχεια, δεν ξέρω πόσες πόρτες και παράθυρα ανοιχτά αφήνετε κι εσείς με την κριτική που ασκήσατε και στην κυβέρνηση αλλά και σε επιλογές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κάτι τέτοιο. Πού το απευθύνεται αυτό? Αποκλείεται μια προεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν είναι θέμα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και πώς κρίνετε και την πορεία του κόμματός σας δημοσκοπικά? Ευχαριστώ. Την πορεία του κόμματος την κρίνω εξαιρετικά καλή. Έχω ζητήσει από τις δημοσκοπήσεων για συγκεκριμένους λόγους ότι εγώ δεν θέλω καμία αναφορά και συμμετοχή σε αυτά. Δεν βγάζουν αποτελέσματα. Προσπαθούν να διαμορφώσουν αποτελέσματα. Και, εν πάση περιπτώσει, ότι κουστούμι πληρώνεις, τέτοια κουστούμι ράβεις. Το κόμμα έχει οργανωθεί και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Έχουν φύγει οι διάφορες μαύρες γάτες που είχαμε. Έχουμε νομαρχιακές επιτροπές σε όλη τη χώρα. Πολύ περισσότερες από άλλα κόμματα που είναι μέσα στο κοινοβούλιο και έχουμε καθημερινές προσχωρήσεις τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΠΑΣΟΚ και τις οποίες ανακοινώνουμε, αλλά βεβαίως για λόγους κάποιους δεν περνάνε πλέον σε εφημερίδες ή και τηλεοράσεις. Άρα το κόμμα είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ απευθύνομαι σε όλους. Δεν κάνω διάκριση. Αυτή η πολιτική είναι στήρα και την κακίζω. Δεν θα μπορούσα να πω μπράβο, είναι μια καλή πολιτική, παρακαλώ να μιλήσουμε. Πιστεύω σε μια άλλη πολιτική. Αλλά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να καθίσουμε. Το Σαμαρά δεν τον θεωρώ βλάκα. Είναι ένας ευφύης άνθρωπος. Ξέρει το πράγμα δεν τραβάει. Να καθίσει κάτω και να βρει την πολιτική ως πρωθυπουργός της χώρας μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και αν θέλει βοήθεια από πρόσθετα μυαλά, υπάρχουν αρκετά στη χώρα. Ξέρει. Είναι συνειδητό αυτό που κάνει. Επομένως λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε να αλλάξουμε πολιτική, να αλλάξουμε προσέγγιση στο θέμα. Διαφορετικά οδηγούμεθα στον Κιάδα και όχι στις Χρυσές Αυγές. Ο κύριος Νικόλαος Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θέλω να ρωτήσω, προτείνετε σχηματισμό άλλης κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή και αν ναι, με ποιον πρωθυπουργό, ποια κόμματα κλπ. Κύριε Ρούμπο, δεν μπαίνω σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πολύ φθηνά τώρα να αλλάξει ο Σαμαράς με τον Τάδε ή τον Τάδε ή τον Τάδε. Πολιτική αντίληψη και προσέγγιση που αλλάξουμε. Ξέρω εγώ, ήρθε προχθές ο κύριος Τσίπρας εδώ, ως επικεφαλής, λέει, των διαδηλωτών και αύριο έρχεται ως ενδυνάμει πρωθυπουργός. Πάει στα σχολεία εχθές και περίπου, ξέρω εγώ, ανοίγει ένα αντάρτικο με τους μαθητές, ξέρω εγώ. Αν δεν αυτή η λέξη, κάποια άλλη. Αυτά δεν είναι πολύ υπεύθυνα πράγματα. Κάθόμαστε κάτω να σώσουμε τον τόπο. Δηλαδή, χαλίφιδες έτσι του χαλίφι ψάχνουν. Άλλη αντίληψη. Άλλη πολιτική. Επιτέλους, δεν είμαστε εχθροί. Υποχρούμεθα, πέρα από τις προσωπικές μας συμπάθειες ή αντιπάθειες, να σταθούμε μαζί και αντάμα για την Ελλάδα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ο κύριος Παναγιώτης Μανής από το ΜΕΓΑ. Κύριε Πρόεδρε, στην εισήγησή σας μιλήσατε για άκρα που λειτουργούν παρεμβατικά και ενδεχομένως θα λειτουργήσουν καθοριστικά στο μέλλον. Ποια είναι αυτά τα άκρα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν? Ποια? Τα? Μιλήσατε για άκρα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που περιγράφετε εσείς με τη δική σας γραφίδα και τα δικά σας μικρόφωνα παρακολουθώντας κάθε μέρα, το ένα είναι προσδιορίζεται επαρκώς. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ συγκεκριμένη αναφορά. Αλλά πιστεύω όμως ότι υπάρχουν και αυτές οι συνιστώσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργούν με μια ακραία συμπεριφορά. Σαφώς υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό το σύστημα εν δυνάμει, κάποια στιγμή που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων έξω από τα σύνορα της χώρας, θα χρησιμοποιηθούν για να έχουμε δυσμενείς εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ο κύριος Μιχάλης Αγραφιώτης από το West Channel. Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρατε και πριν, το όνομα της... υπάρχουν εξελίξεις, διαδικασίες, από ό,τι φαίνεται κρυφές που δεν τις γνωρίζει ο ελληνικός λαός σχετικά με την Μακεδονία και το όνομα των Σκοπίων, της γειτονικής χώρας των Σκοπίων.
αν τελικώς πάρθει αυτή η απόφαση, τι θα θέλατε να κάνει ο ελληνικός λαός, τι θα πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα ο ελληνικός λαός, ποια είναι η πρόταση που κάνετε εσείς, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές? Πολύ απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα, δεν είναι τόσο δύσκολα. Όπως ο κύριος Γκουέφσκι έχει δεσμευτεί να ρωτήσει το λαό του, να ρωτήσουμε κι εμείς το δικό μας λαό. Ομόλογες σχέσεις. Δεν είπε ο κύριος Γκουέφσκι ή στον κύριο Νίμιτς ότι εγώ ό,τι και να συζητήσουμε θα το φέρω εις τον λαό των Σκοπίων. Και εμείς, ό,τι και να καταλήξουμε, να το φέρουμε στο λαό. Και αν ο λαός πει, δώστε το όνομα, να το δώσουμε. Αλλά να έχει κάπου την ευθύνη και αυτός ο λαός. Μην παίρνουμε αποφάσεις ερήμη του. Πήραμε αποφάσεις ερήμη για να το βάλουμε στην ΟΝΕ. Με τραγικές συνέπειες τώρα, έτσι. Πήραμε τις αποφάσεις για να κάνουμε το Σύνταγμα και ευτυχώς το Ευρωπαϊκό. Και ευτυχώς το σταμάτησε η Ολλανδία και η Γαλλία. Ας ρωτάμε κάποτε το λαό. Δεν είναι κακό να ρωτιέται ο λαός. Ο κύριος Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης να πάμε, γιατί έχουμε και τον Μάιο αυτοδιοικητικές εκλογές. Είστε ικανοποιημένος από την παρουσία του κυρίου Στεργίου? Σκέφτεστε αλλαγή του επικεφαλής συνδυασμού? Και μήπως σας δούμε και εσάς εκ νέου υποψήφιος στην τοπική αυτοδιοίκηση? Έχω την αίσθηση ότι πολλοί Θεσσαλονικείς έχουν μετανιώσει για τις επιλογές τους εκείνη την Κυριακή. Σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Πιστεύω τώρα να σκεφτεί πιο όρημα. Ξέρετε, καμιά φορά οι Κασάνδρες και οι Κύρκες παρασύρουν τον κόσμο. Είναι πολύ νωρίς για να σκεφτούμε τι τελικά θα πράξουμε. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Μάιο. Ο κύριος Θανάσης Κολυβάς από το ένα τσάνελ της Καβάλας. Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν λίγα λεπτά ότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν χρειάζεται ο τόπος. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πολιτική που και εσείς ο ίδιος είστε σκληρός απέναντί της. Μια πολιτική που εκφράζεται από τον κύριο Στουρνάρα, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι πολύ χαμηλά. Και θα ρωτούσε κάποιος, θα μπορούσε να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης όταν ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να αλλάξει, όπως όλα φαίνεται, ακόμα και τον Υπουργό Οικονομικών? Ναι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Ο κύριος Στουρνάρας, το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι έχει την ευχή του Βερολίνου. Αυτό εννοείται. Όταν έχεις κάποιον ασθενή στο σπίτι σου και ακολουθείς μία αγωγή και η αγωγή δεν αποδίδει, τι κάνεις? Κάνεις ένα συμβούλιο, φέρνεις ό,τι καλύτερο διαθέτει και αν έχεις τα λεφτά βέβαια, και αλλάζει η αγωγή. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Αλλάξουμε αγωγή. Αγωγή, δεν πάει το πράγμα. Με τον ίδιο γιατρό γίνεται? Με τα ίδια πρόσωπα? Ενίοτε ο γιατρός αντιλαμβάνει το λάθος του. Αντιλαμβάνεται. Τώρα έχουμε ένα διαβητικό απέναντί μας. Το ξέρουμε όλοι, διάγνωση είναι διαβητικός. Και δίνουμε 5 μπακλαβάδες το πρωί, 10 καντέφια το μεσημέρι και 20 μιλφέ το βράδυ. Θα καταλήξει ο ασθενής. Είναι λάθος συνταγή. Ο κύριος Στέργιος Καλόγυρος από τη Βεργίνα Τηλεόραση. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη. Η ερώτηση που θα σας κάνω έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι το τεχνητό κράτος των Σκοπίων ή Μακεδόνια, όπως το αποκαλούν διεθνώς δυστυχώς όλοι, δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να διαλυθεί. Σε περίπτωση διάλυσης του κρατηδίου των Σκοπίων, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο ποσοστό βλαχόφωνων Ελλήνων, που ξεπερνά τις 400.000, έχει δεχτεί διαβατήρια δωρεάν από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, που αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ελληνική συνείδηση θα αναγκαστούν, ίσως εφόσον έχουν βουλγάρικα διαβατήρια ως δεύτερα διαβατήρια, να πάνε στην Βουλγαρία. Η ερώτηση είναι, μήπως θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την άποψή της και να χορηγήσει διαβατήρια σε όλους τους βλαχόφωνους, όχι μόνο των Σκοπίων, αλλά και της Αλβανίας και της Βουλγαρίας και της Ιουγκοσλαβίας? Ευχαριστώ. Το κλίμα στράβωσε εκείνη την αποφράδα νύχτα του Δεκεμβρίου, θαρώ του 1991, με Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Σαμαρά. Την ιστορία την ξέρετε. Τι πληρώνουμε σήμερα? Πληρώνουμε τον Τζόρτσιλ. Το 1945, στις ασθενείς κυβερνήσεις της χώρας τότε, ο Τζόρτσιλ έλεγε, μη μιλάτε, άστο να το λέει η Μακεδονία. Τον χρειάζομαι για να φύγει από το Στάλιν.
θα τον τραβήξουμε. Μην αντιδράτε, μην αντιδράτε. Και δεν αντέδρασε κανείς τότε. Ούτε ο Σοφούλης, ούτε ο Πλαστήρας, ούτε ο Παπάγος, ούτε ο Καραμαλής, ούτε η κυβέρνηση του στρατού, ούτε. Μη φεύγει ο Τίτο, φεύγει. Και τους αφήσαμε να δημιουργήσουν μία παράδοση σε αυτό το πράγμα. Η μάχη, έχω την αίσθηση ότι χάθηκε από τότε που πολύ εύκολα καταλήξαμε στην σύνθετη ονομασία. Ήταν ένα μεγάλο άλμα που έκανε η Ελλάδα. Όταν λέμε σύνθετη ονομασία, λέμε σύνθετη ονομασία με το όνομα Μακεδονία. Τώρα βέβαια τα προθέματα και όλα αυτά τα πράγματα εγώ δεν ζουν καμία σημασία. Ξεκάθαρα πράγματα. Μία ιστορία 3.000 ετών τώρα οδεύει προς τα Σκόπια. Οδεύει προς τα Σκόπια. Και δεν βλέπω και κανένα να έχει καμία όρεξη να αναδείξουμε λίγο την ιστορία. Κύριε Καλόγερ, ξέρετε ότι η Ακαδημία Αθηνών δεν έχει αναθέσει σε κανένα να κάνει μία εργασία για τον στρατιλάτη Μέγα Αλέξανδρο. Το ξέρετε αυτό? Ξέρετε, δεν υπάρχει διατριβή για τον Σοκράτη? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απέναντι τα πάντα το ονομάζουν Αλέξανδρος, Φίλιππος κτλ. Το έχουν αποφασίσει. Εμείς το έχουμε εγκαταλείψει. Και το έχουμε εγκαταλείψει γιατί οι ηγεσίες το εγκατέλειψαν πρώτες. Πολύ φοβούμαι ότι το πράγμα χάνεται. Εμένα με πληγώνει κατάκαρτα. Η χώρα έχει όνομα. Λέγεται Βαρντάσχα. Υπάρχουν τα γραμματόσημα όπως όλες οι επαρχίες της Ιουγκοσλαβίας. Δεν είναι Μακεδονία. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την υπηκότητα, τη διπλή, δίνουμε διπλή υπηκότητα στους Πακιστανούς, στον Μπαγκλαντές, οπουδήποτε αλλού και δεν δίνουμε στους βλαχόφωνους των Βαλκανίων. Κάτι που κάνει η Βουλγαρία. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας? Ναι. Εάν αυτή η πολιτική την είχαμε το 1821 και οι τρεις φιλικές εταιρείες, δεν θα είχαν δικαίωμα να ομιλούν. Ο κύριος Νίκος Κιωσές από το Star Dramas, τηλεόραση. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για το πόσο τη εκατό πρωτογενές πλεώνασμα θα έχουμε το 2014, ούτε το τι ρυθμούς ανάπτυξης θα έχουμε το 2021, όπως είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Οι συμπολίτες που μας παρακολουθούν και τώρα από την τηλεόραση του Star στη Δράμα ενδιαφέρονται για την πραγματική οικονομία και όχι για τους οικονομικούς δείκτες. Για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τα λουκέτα που καθημερινά βάζουν οι επιχειρήσεις, για τις στρατιές ανέργων που δημιουργούνται. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, είπε ότι ενδεχομένως θα χρειαστούμε μια επιπρόσθετη οικονομική στήριξη, ένα νέο πακέτο ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θεωρείτε ότι αυτά θα έρθουν ανεφόρων ή οδηγούμαστε σε νέα μέτρα, σε μνημόνιο 3? Ευχαριστώ. Την λέξη πλεώνασμα την είπε ο κύριος Σαμαράς 23 φορές. Τη λέξη μισθός ούτε μία. Είναι τα πράγματα που εξυπηρετούν τη γλώσσα. Πλεώνασμα δεν υπάρχει. Είναι πλασματικό και ψέλησε κάτι ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Όταν δεν πληρώνεις τους γιατρούς, όταν οι γιατροί έχουν να πληρώνουν 2 χρόνια και δεν πληρώνεις, έχεις πλεώνασμα. Δηλαδή, χρωστάς τον δίπλα, στον παραδίπλα, στον παραδίπλα, στον δίπλα. Άμα δεν πληρώνεις κανέναν, ναι, εντάξει, ένα πλεώνασμα. Άρα είναι πλασματικά αυτά τα πράγματα. Και πάση περιπτώσει, αυτό δεν βλέπω να έχει καμία αντανάκλαση στο λαό. Δεν έκανε ευτυχισμένο, χαρούμενο Έλληνα, κανένα πουθενά, ούτε στην περιφέρεια ούτε στις μεγάλες πόλεις. Έρχονται νέα μέτρα, ήταν το ερώτημά μου. Πώς? Πιστεύετε ότι έρχεται νέο μνημόνιο, έρχονται νέα μέτρα, Πρόεδρε? Ο Σάκης ζητάμε λεφτά, αυτά συνοδεύονται με μέτρα. Δεν γίνεται. Ξεκάθαρο πράγμα. Το θέμα είναι ότι ζητάμε και δεν υπάρχει φρένο. Μέχρι πότε θα ζητάμε? Μέχρι πότε? Κάθε φορά που θα λυγεί κάτι θα ζητάμε. Είναι λάθος η πολιτική. Εγώ είχα προτείνει συγκεκριμένη πολιτική το 7, είχα πει τα μαζεύουμε όλα και τα στέλνουμε 50 χρόνια πίσω. Με επιτόκιο τραπεζικό. Διαφορετικά, για χαρά, τελειώσαμε. Είχε περισσότερο πρόβλημα η Μέρκελ από εμάς. Δεν την κάνει αυτή η πολιτική. Με 5 χρόνια χάρη. Τώρα χρειαζόμαστε ρευστό. Για να σωθούμε θέλουμε ρευστό, ρευστό. Τυπογραφία θέλουμε. Δεν μπορούμε να τυπώσουμε λεφτά, κύριε συνάδελφε. Έτσι σώθηκε ο Αμερικάνος που είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Ομπάμα τύπωσε στην περίοδο που είναι πρόεδρος περισσότερα νομίσματα από ό,τι είχαν τυπώσει. Τρούμαν, Αζεχάουερ, Κένεντι, Τζόνσον, Νίξον, Φόρντ, Κάρτερ, Ρίγκαν, Μπούς, Κλίντον, Μπούς γιος. Όλοι αυτοί οι πρόεδροι είχαν τυπώσει λιγότερα χαρτονομίσματα από όσα τύπωσε ο Ομπάμα για να σωθεί.
Εμείς δεν μπορούμε. Και η συνταγή του Δουνουτού είναι η ίδια. Μπαίνω σε μια χώρα και κάνω μια υποτίμηση. Εδώ δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, γιατί δεν είχαμε νόμισμα και γι' αυτό δεν πατύχει η συνταγή. Χρειαζόμαστε χρήμα. Χρήμα. Δεν μπορούμε. Όσο είναι ακριβό το ευρώ, η Ελλάδα θα πεθάνει. Θα ξεψυχήσει. Δεν θα παρακολουθήσουμε το ευρώ το 3,30, 3,40. Δεν θα κάνει εξαγωγή κανένας από την περιοχή. Θα παίρνουν από την Τινησία, από το Μαρόκο και τις άλλες χώρες. Εάν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το 1:1 με το δολάριο, τότε πρέπει να βρούμε παράλληλες ενέργειες και πράξεις. Το ακριβό ευρώ σημαίνει θάνατος. Τώρα, το τι θέλει να λέει καμιά φορά ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τουνάρας, νομίζω αυτά είναι για να ροκανίσουν χρόνο. Ο κύριος Γιώργος Αρίστοβλου από το Ράδιο Ακρίτες. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Για χαρά. Έχετε μείνει καιρό έξω από τη Βουλή. Τα βλέπετε από έξω όπως τα βλέπουμε και όλοι εμείς. Είστε με το λαό πλέον, λαός με το λαό. Θέλω να μου πείτε αν θα αλλάξετε πλέον την προοπτική του κόμματός σας για να μπείτε στη Βουλή ή τη σκέψη σας, γιατί μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μαλώνει ο ένας με τον άλλον και πρόταση δεν υπάρχει καμία. Και κατά δεύτερον, εάν τα πρόσωπα που θα επιλέξετε για τις επόμενες εκλογές θα είναι κάτι διαφορετικό, θα είναι κάτι νέο και δεν θα είναι καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές και όλοι αυτοί. Γιατί ο καθένας από αυτούς πιστεύω εγώ προσωπικά ότι θα πρέπει να είναι δίπλα σας για άλλον λόγο. Αλλά άλλος, ποιος θα είναι αυτός που θα αντιπροσωπεύσει εσάς στο λαό. Όσο Ακρίτας θα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα από το κέντρο. Η κοινωνία δεν είναι μόνο από γιατρούς και δικηγόρους. Χρειάζεται όλο τον κόσμο. Ένα μοσαϊκό είναι ωραίο, μικρή πέτρα, μαύρη πέτρα, σκούρα πέτρα, νύχτη πέτρα. Μια πέτρα να βγάλεις, χαλάει. Άρα λοιπόν όλοι έχουν δικαίωμα. Όταν λοιπόν σε μια μεγάλη περιφέρεια όπως είναι η Β' Αθηνών, στους 48 έχεις δύο καλλιτέχνες, 10 στρατηγούς και 5 δικαστικούς και ο άλλος πάει και ψηφίζει τον καλλιτέχνη, δεν θα πας εσύ να κάνεις, πώς το λένε, λογοκρισία ή στον... Αυτό είναι άλλο θέμα. Εάν εννοείς να γίνω λαϊκιστής, δεν μπορώ. Θα μπορούσα να έχω γίνει λαϊκιστής πολύ νωρίτερα. Εγώ επιράτησα μια πολιτική με συνέπεια. Προσπάθησα να φέρω επενδύσεις στη χώρα από τη Ρωσία. Το πέτυχα στο παρένα. Εγώ είχα φτάσει να συμφωνήσω με τους Ρώσους να πάρουν τη βάση του Νεώριου στο παρένα και το κλώτσισαν. Το κλώτσισε και ο κύριος Παπαδήμος, τον οποίο εγώ έκανα πρωθυπουργό. Ακριβώς γιατί είναι το his master voice. Υποθετικά, εάν οι Ρώσοι είχαν πάρει τον Νεώριο, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν πανίσχυρη. Πανίσχυρη. Αλλά βεβαίως ενοχλούσε τον Αμερικάνο, ο οποίος θέλει το μονοπόλιο, θέλει τη σούδα. Οπότε δεν έχει δικαίωμα μέσα να μπει ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και θα συμβεί. Και στο κάτω η σούδα έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον λαών της Αραβίας. Για άλλο ένα λαό, ετοιμάζεται τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να μας προκύψει. Είναι λάθος η μονόπλευρη πολιτική. Επαναλαμβάνω, είναι τεράστιο λάθος. Θα το βρούμε μπροστά. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Ερχόμενος εδώ, με βρήκανε κάποιοι στον δρόμο. Μου λέει, πού πας? Λέω, πάω να ακούσω τον Γιώργο Καραζαφέρη. Μου λέει, πες τον, τι θα πει στο λαό για να ξανάρθει στη Βουλή, να εμπιστευτούμε επιτέλους κάποιον πολιτικό. Ναι. Πρώτον, έχουμε πούμε πολλά, αλλά δεν έχουμε δυνατή φωνή όπως είχαμε. Γιατί είμαστε αποκλεισμένοι, γιατί εναντιωθήκαμε. Έπρεπε να πούμε για σέρεστε στους μεγάλους. Είπαμε όχι και αυτό ήταν η ποινή του αποκλεισμού. Κάθε μέρα όμως, πάρα πολύ. Και μου έκανε εντύπωση και ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι οι άλλοι πριν από μένα. Ομολογούν και λένε ότι λείπει ο λαός και ο Καρατζαφέρης από τη Βουλή. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Και με αυτή την ικανοποίηση θα μπορούσα να ζητάω εκλογές τώρα για να είμαι μέσα. Όμως πιστεύω ότι το εθνικό μου καθήκον δεν πρέπει να γίνουν τώρα εκλογές. Ο κύριος Ηλίας Πανάς από την Ελεύθερη Ώρα και το City International. Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα των πληστηριασμών, πιστεύετε ότι τα λεγόμενα κοινωνικά κριτήρια για την πρώτη κατοικία είναι πρόσχημα για την ολοκληρωτική επίθεση στην πρώτη κατοικία? Η πρώτη κατοικία είναι ιερή. Κύριε Πανά, θυμάστε ότι το θέμα το έφερα το 2001 στη Βουλή και δεν με ακολούθησε ούτε το ΚΚ που εννοείται κάνει κοινωνική πολιτική. Μου πήρε 10 χρόνια για να τους πείσω. Με συνεχή αναφορά. Και μάλιστα, αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω και το βίντεο του 2001 που ήταν άγνωστο. Η πρώτη κατοικία δεν είναι ο σοβάς, δεν είναι τα τούβλα. Είναι τα όνειρα,
είναι οι αναμνήσεις, είναι τα οράματα για το παιδί σου, τη μάνα σου που έχασε. Δεν μπορεί. Αυτό το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει. Γιατί γίνεται? Προς ικανοποίηση των τραπεζών. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Πάνα, να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη και να πούμε από αύριο στη σάχθεια. Μηδέν. Δεν χρωστάει κανένα σε κανένα και ξεκινάμε από το μηδέν. Μηδέν. Ξεκινάμε, μηδέν. Πάμε. Αυτό το πράγμα να δουλεύουμε όλοι για τις τράπεζες. Και προχτές μία τράπεζα είπε ότι έβγαλε κέρδη εξαμήνου 300 τόσα εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια κέρδη μία τράπεζα του εξαμήνου. Μία. Σε μια εποχή που όλοι μας αρρωσταίνουμε οικονομικά, οι τράπεζες μπορούν και κερδίζουν 300 το εξάμηνο. Αυτή η υπερπροστασία των τραπεζών εις βάρος του λαού με βρίσκει σαφώς αντίθετο. Η κυρία Άννα Τσίμου από την ΖΕΦΣ τηλεόραση. Σας καλωσορίζω κι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μια ερώτηση λοιπόν για τη διεθνή επικαιρότητα και για συγκεκριμένα για τη Συρία. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι στη Συρία αναμφίβολα η κατάσταση είναι αρκετά κρίσιμη. Καλώς ή κακώς λοιπόν θα μας ζητηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να παράσουμε και εμείς τη βοήθειά μας και την υποστήριξή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αν γίνει κάτι τέτοιο, αν συμμετάσχει η Ελλάδα στο όλο αυτό εγχείρημα, αν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διασφαλίσεις, όπως πρώτον, ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα ελληνικά συμφέροντα στην οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, και επίσης ποιος θα εγγυηθεί για το μέλλον των Ελλήνων Ορθόδοξων που βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή, αν τελικά επικρατήσουν οι Ισλαμιστές. Επομένως, σας ερωτώ, ποια πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η στάση της δικοματικής κυβέρνησης και κατ' επέκταση, ποιος τελικά είναι ο νέος ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Όποιος αρνιέται στον Αμερικάνο χάνεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν έχει τη δύναμη να θυσιαστεί ο κύριος Σαμαράς. Και υπάρχει μια ιστορία σε αυτά τα πράγματα. Ο Γιώργος Παπαδρέου, ο γέρος Δημοκρατίας, σήκωσε το ανάστημά του το 1964 απέναντι στον Τσόνσον και τον Κυπριακό. Ύστερα από μερικούς μήνες του στήσαν την αποστασία. Τέλειωσε. Φύγε από τη μέση. Να σας θυμίσω ένα μη δημοκρατικό παράδειγμα του Παπαδόπουλου. Δεν τον άφησε τον Οκτώβριο του 1973 να πάνε ελαφοδιασμό από τη Σούδα για τον πόλεμο των 6 ημερών. Τον τελειώσαν στο τάκα-τάκα με τον Ιωαννίδη. Νεότερα, 1993, φέρνει ο Μητσοτάκης στο Γκάρατζης, στην Βουλιαγμένη και προσπαθεί να μανουβράρει την ιστορία. Οι Αμερικάνοι ανήγγυλαν μέσα εκεί εκλογές 10 Οκτωβρίου. Τη στήσανε με τον Σαμαρά, πάει και ο τέτοιο. Είναι πράγματα τα οποία γνωρίζει. Γνώριζα, κυρία Σαράφη, πολύ καλά, ότι το ταξίδι μου στη Μόσχα και η συμφωνία θα δημιουργούσε τεράστιους τριγμούς στο κόμμα. Το απεφάσισα ξέροντας. Όταν δεν έφυγα από εκεί, πριν μπω στο αεροπλάνο, και το διηγήθηκα εκεί στον Παπαδήμο και στους άλλους τότε. Δεν προλάβα να μπω στο αεροπλάνο και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: έβαλε το πόδι σου από το κρεβάτι, στο κόψουμε. Αυτός είναι Αμερικάνος. Το ξέρει πολύ καλά ο Σαμαράς, δεν το ξέρει. Λοιπόν, το θέμα είναι Ελλάδα ή καρέκλα. Εάν σκεφτούν Ελλάδα, δεν πρέπει να μπλέξουμε σε ένα καυγά που δεν είμαστε εμείς. Γιατί να μπλέξω εγώ σε αυτή την ιστορία? Τι δουλειά έχω να μπλέξω? Και με μπλέκουν ακριβώς γιατί θέλουν τη βάση την οποία έχω. Αυτό είναι όλο. Ο κύριος Δημήτρης Νάτσιος από την εφημερίδα Σεραϊκών Θάρρος. Κύριε Πρόεδρε, στην Αθήνα είναι γνωστό ότι θα κατέβει υποψήφιος ο Ηλίας Κασιδιάρης από την πλευρά της Χρυσής Αυγής και οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν ως φαβορί. Θα μπορούσατε εσείς με έναν τρόπο να παίξετε το ρόλο του αναχώματος? Ψάχνω να βρω κάποιον μποξέρ σήμερα, αλλά δεν θέλει κανείς να κατέβει. Ο κύριος Τηλιανός Γρηγορόπουλος από την εφημερίδα Λαός της Βέρειας. Θέλω να μάθω, Πρόεδρε, ότι τι λεφτά παίρνει ο υπουργός της, πώς να σας το πω τώρα, ο κύριος, ο υπουργός μας δηλαδή των εσωτερικών και με αυτά που κυκλοφορεί έξω. Ποιος υπουργός ο κύριος? Ο υπουργός μας, εσωτερικών που είναι. Ο κύριος... Εξωτερικών, ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, πέρα του, της βουλευτικής αποζημιώσεως και της υπουργικής, έχει και ένα πολύ μεγάλο ταμείο.
Είναι τα μυστικά κονδύλια. Πού μπορεί να τα χειριστεί όπως θέλει, προς κάθε κατεύθυνση. Δημοσιογράφοι είμαστε, όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ημέτερους δημοσιογράφους. Να σου το πω διαφορετικά. Βλέπε ποιος χαϊδεύει τον εκάστοτε υπουργό. Κάπου στην άκρη θα βρεις κάτι. Δυστυχώς. Ολοκληρώσαμε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη, είναι ακόμη τρεις δημοσιογράφοι. Ο κύριος Σπύρος Σιδέρης από την Balkan News. Κύριε Πρόεδρε, με την τακτική σας, το Νοέμβριο του 2011 σήρατε το σημερινό Πρωθυπουργό στην συμμετοχή στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έχετε μετανιώσει για αυτή σας την κίνηση? Αισθάνεστε κάποιες ενοχές για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα? Ευχαριστώ. Ναι, δεν είναι ενοχές. Είναι ότι μέτρησα πιο πολύ τις δυνάμεις μου ότι μπορούσα να τους αλλάξω μυαλό. Εκεί την ημέρα σας θυμίζω το εξής. Δεν υπήρχε Πρωθυπουργός. Ο Παπανδρέου τα είχε παρατήσει με την παρούφα που είχε πει το δημοψήφισμα και δίνανε την Πρωθυπουργία σε κάθε πιθανό και απίθανο. Σε Διαμαντούρο, σε έναν άλλο δικαστή, από το Δούνο του το Ρουμελιώτη, στον Γκακλαμάνη, στον Πελτσάνικο. Και το πράγμα πήγε. Όταν λοιπόν με πήρε τηλέφωνο ο Παπανδρέου με τον Σαμαρά και μου λέει: συμφωνήσαμε στο όνομα του Πελτσάνικου, λέω: το άλλο με τον Τωτό, το ξέρετε? Και πήγα πάνω και του λέω: αφήστε ρε παιδιά, θα πάμε με Πελτσάνικο σε αυτήν. Να βρούμε κάποιον άνθρωπο που να τον ξέρουν αυτοί που πάνε να μας γυαλίσουν. Να μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα του. Και πρότεινα εκείνο. Η αλήθεια είναι, και είναι η πρώτη φορά που το λέω, ότι την άλλη μέρα που πήγαν να το χαλάσουν εκεί δυο του, λες και εγώ τον ήξερα τον Παπαδήμο, τον ήξερα. Απλώς την περιγραφή γνώρισα. Τον άνθρωπο λέει: τι κάνει, ποιο είναι. Του είπα να πάει ένας από τους τρεις μας πρωθυπουργούς και άλλοι δύο αντιπρόεδροι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη δουλειά. Και το κλώτσισα. Το κλώτσισα. Πάμε να το φτιάξουμε, να το στήσουμε. Το κλώτσισα αμέσως. Και αντί αυτού ψέλησε ο κύριος Παπαδρέου την Άρσα Παπαδημητρίου. Ο κύριος Κώστας Μπούμπας από το... Πίστευα ότι μέσα εκεί θα μπορούσα να τους αλλάξω λίγο, μερικές κλίσεις. Στο πρώτο συμβούλιο που έγινε, το πρώτο, τους λέω: παρατάμε το συμβούλιο, μπαίνουμε σε αεροπλάνο και πάμε στο Βερολίνο. Χωρίς ραντεβού. Θα μας δει. Είμαστε οι πέντε ισχυρότεροι άνθρωποι της χώρας. Πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος, της αρχή. Πάμε και να της πούμε: κυρία μου, αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Πάμε όλοι μαζί. Δεν το θέλανε, ξέρεις γιατί. Γιατί ο καθένας θα κάνει τη δική του συμφωνία. Underground. Εγώ θα πάρω εκείνο, εσύ θα πάρεις εκείνο. Έτσι λειτουργούν δυστυχώς. Και όταν μίλησα για την συμμαχία του Νότου τότε, με πρόγγιξαν. Και έτρεχα μόνος μου να κινητοποιήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πάρει και την απόφαση. Εάν είχε γίνει τότε η συμμαχία του Νότου, σήμερα θα είχαμε άλλη δύναμη μέσα στο Κοινοβούλιο. Αλλά το σαμποτάρισα. Ο κύριος Κώστας Μπούμπας από το ραδιόφωνο Ρόδων FM. Πιστεύετε ότι ο Καλλικράτης μπορεί να αλλάξει για την επόμενη πενταετία, να πάμε σε ένα διοικητικό μοντέλο επιτέλους, το οποίο να αποδώσει καρπούς? Και το δεύτερο που θέλω να σας θέσω, κύριε Πρόεδρε, και να θυμίσω ότι φωνάζατε κάποτε να μην κοπούν οι μυστικές συντάξεις, βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι δίδονται εχέγγυα και κίνητρα σε κάποιους ηλικίας πολύ μικρότερης των 67 ετών για να βγουν στη σύνταξη. Και τελικά, ποια είναι η πολιτική που ακολουθείτε στην Ελλάδα? Να δίδονται συντάξεις σε νεαρή ηλικία ή να ανεβαίνει το όριο ηλικίας? Για το πρώτο θέμα, είναι πολύ σοβαρό, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά οι περιφέρειες θα μας κοστίσουν. Οι περιφέρειες θα μας κοστίσουν. Αύριο το πρωί με έναν άλλο περιφερειάρχη θα μπορεί, ξέρω εγώ, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να συνάψει συμφωνία με τα Σκόπια. Αυτό έτσι. Ή η Θράκη θα μπορεί να συνάψει αύριο το πρωί, ενδεχομένως λέω. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτή η επιθυμία των παγκοσμιοποιητών με τις περιφέρειες. Όσον αφορά τις συντάξεις, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη σύνταξη για όλους τους Έλληνες. Τη βιώσιμη σύνταξη. Αλλά τα λέμε όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες. Δεν μπορεί ξαφνικά να λέμε ότι θα πάρει τόσα όσα ο Χ και να παίρνει ο αγρότης 300 ευρώ. Να εξασφαλίσουμε. Και από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Λέμε βιώσιμη σύνταξη και μπόνους αναλόγως των φορολογικών δηλώσεων που έχεις κάνει. Έχεις κάνει σε ζωή σου φορολογικές δηλώσεις δυνατές,
θα πάρεις λεφτά πίσω. Δεν έχεις κάνει, θα πάρεις τη βιώσιμη. Βιώσιμη δική σου, που δεν μεταβιβάζει τη γυναίκα σου, γιατί η γυναίκα σου θα πάρει τη δική της βιώσιμη σύνταξη. Όλος ο κόσμος σύνταξη. Δεν καταλαβαίνω την έννοια ότι δεν έχει ένσημα, δεν έχει γιατρό. Τι θα κάνω, το πεθάνω? Δηλαδή, παιδί σκολικοδίτη. Θα ψάχνω να βρω το βιβλιάριο. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υγεία και στη σύνταξη. Όλοι. Μπόνους θα πάρει εκείνος που είναι ο καλός πελάτης του κράτους. Μου κάνεις καλή δήλωση, θα πάρεις λεφτά. Είναι μια εντελώς άλλη προσέγγιση, όπως και για να κλείσουμε και με αυτό, εμείς δεν έχουμε ένσημα, εμείς τα καταργούμε τα ένσημα. Σήμερα όλοι εσείς είσαστε ένσημοεξαρτώμενοι. Για φανταστείτε λοιπόν ότι τα ένσημά σας, αυτά που εσείς πληρώνετε, θα παίρνετε αύξηση και τα γλιτώνει τα εργοδοτικά ο άλλος. Και βάζουμε ένα ειδικό τέλος της κατανάλωσης. Τώρα λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξασφαλίζουμε ή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε το γιατρό για 2 εκατομμύρια μετανάστες, για 8 εκατομμύρια που δεν δουλεύουν και 15 εκατομμύρια τουρίστες. Έχετε τουρίστες και σπάει το πόδι του, ποιος το φτιάχνει, εσείς? Τι λέω λοιπόν, όλη η συμμετοχή. Έχετε τουρίστες, παραγγέλια μουζάκα, έχετε ειδικό τέλος για το γιατρό και το φάρμακο. Επαναστατικά πράγματα. Κινούμεθα έξω από τις κατεστημένες σκέψεις. Και ίσως αυτό κάποια ενοχλούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντηση. Να ομολογήσω, δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση συναδέλφων στην αίθουσα. Περιμένω να δω όμως και τα αποτελέσματα της γραφίδας σας ή των μικροφώνων σας. Αισιοδοξώ. Σας ευχαριστώ πολύ.